κλείνει εκ νέου το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου λίγες ώρες μετά την επαναλειτουργία του. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του αεροδρομίου, υπάρχουν αναφορές για θέαση ύποπτου ντρόουν, οι οποίες ερευνώνται, χαρακτηρίζοντας τη νέα αναστολή πτήσεων προληπτικό μέτρο. Είχε προηγηθεί χάος επί 36 ώρες, με τις αρχές να αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Η αστυνομία εξετάζει αρκετά στοιχεία, αλλά πραγματικά δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για ένα οργισμένο άτομο ή για μια ομάδα. Θα μπορούσε να είναι μια περιβαλλοντική ομάδα, αν και κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Συνεπώς δεν γνωρίζουμε και πολλά στην πραγματικότητα. Το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας, που έκλεισε το βράδυ της Τετάρτης, λειτουργήσε ξανά μετά από 36 ώρες για περιορισμένο αριθμό πτήσεων. Ένα από τα πράγματα που θα κάνω σήμερα είναι να μιλήσω με άλλα αεροδρόμια, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλοι γνωρίζουν ακριβώς τι συνέβη στο Gatwick, τι πρέπει να γίνει για να μετριαστεί αυτό που συνέβη. Και έτσι θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε μια στρατηγική για το μέλλον. Η πτήση των μη επανδρομένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών κοντά στο Gatwick προκάλεσε ήδη προβλήματα σε τουλάχιστον 120.000 επιβάτες, ενώ ακόμα δεν έχει αποτιμηθεί ο οικονομικός αντίκτυπος που είχε για τις κύριες αερογραμμές με έδρα το αεροδρόμιο αυτό, όπως η EasyJet και η British Airways.